Μπορεί η σχολική χρονιά να ξεκίνησε, αλλά τα προβλήματα στα σχολεία του Εύρου δεν σταματούν. Αυτή τη φορά γίνεται λόγος για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στο Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας στη Σαμοθράκη. Ο Σύλλογος Ζωνών και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου της Καμαριώτισσας ενημέρωσε με επιστολή του τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου για τις δύο κενές θέσεις εκπαιδευτικών. Από τα 7 τμήματα έχουν καλυφθεί 5 θέσεις δασκάλων. Ως εκ τούτου, ζητά άμεσα να καλυφθούν οι άλλες 2 κενές θέσεις δασκάλων, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα τόσο με τη μάθηση των παιδιών, αλλά κυρίως με τη σωματική τους ακεραιότητα. Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Δημοσχάκης, κατέθεσε στο Προεδρείο της Βουλής κοινοβουλευτική αναφορά, παραθέτοντας επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου της Σαμοθράκης σχετικά με την έλλειψη διδακτικού προσωπικού. Και διεκδικώ την κάλυψη των κενών, των 2 κενών, διότι ως γνωστόν σας είπα απλά πράγματα. Λείπει ο δάσκαλος της 3ης τάξης δημοτικού και λείπει ο δάσκαλος του ενός τμήματος της Α τάξης δημοτικού Καμαριώτισσας Σαμοθράκης. Παρόμοια προβλήματα έχουμε και στο Δημοτικό Σχολείο της Λεπτής Ορεστιάδος και μάλιστα αυτό από τριθέσιο το υποβιβάζουν σε διθέσιο. Αυτό μου είπαν και διότι εμένα. Δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, δηλαδή για να λειτουργήσει ένα τριθέσιο είναι απαραίτητο να είναι 30 και πέρα των μαθητών. Είναι 29. Και καλύπτει αυτό το δημοτικό, τη Λεπτή, το Νεοχώρι, το Βάλτο, τα Αμπελάκια, την Παταγή και το Ποιμενικό, μεγάλα χωριά της περιφέρειας της Ορεστιάδας.